Η Θεσσαλονίκη ζει σε ρυθμούς ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Οι Κίτρινοι υποδέχονται το Σάββατο στις 7.30 τον δικέφαλο του Βορρά στο Κλεάνθης Βικελίδης με τις δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί στο 2020. Το ντέρμπι Άρη Πάουκ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου διαχρονικά ενώ για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ενδεικτικά, στην κεντρικό Μαύρη ΠΑΕ έχουν καταφθάσει αιτήματα από μέσα μαζική ενημέρωση τη Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και τη Ρουμανία. Παράλληλα, ο κόσμο του Άρη αδειμονεί για τη μεγάλη αναμέτρηση στο χαριλάου και το γήπεδο θα είναι όπω όλα δείχνουν κατάμεστο. Όσο για τα αγωνιστικά, ο Μίχαελ Ένιγκ έκανε αρκετέ δοκιμέ σε ό,τι αφορά την 11 που σκέφτεται να παρατάξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπω όλα δείχνουν, ο Ρόου θα παραμείνει στο δεξί άκρο τη άμυνα ενώ ο Δελεζίσι θα είναι ο παρτενέρ του Βέλεθ στα στοπέρ. Αντίθετα, όλα είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά τον παίκτη που θα παίξει πίσω από τον Ιντέγε καθώς δοκιμάστηκαν τόσο ο Λάρσον όσο και ο Ντιγκινή. Από την άλλη πλευρά, ο Πάοκ θέλει να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι για φέτο, έχοντα μόνο ισοπαλίε σε αυτά του πρώτου γύρου. Από εκεί και πέρα, ο Αγγούστο ξεπέρασε τι ενοχλήσει στον προσαγωγό και βρίσκεται στη διάθεση του Αμπελφερέιρα, ενώ εκτό παρέμεινε ο Κρέσπο. Όσον αφορά την ενδεκάδα κατά από τα δοκάρια, θα βρεθεί ο Ζεύκοβιτ. Η τετράδα τη άμυνα θα αποτελείται από του Σίνκασον, Βαρέλα, Γιανούλη και Μάτο. Στη μεσαία γραμμή θα τοποθετηθούν οι μίσει με τον Μαουρίσιο, ενώ στα άκρα τη επίθεση θα παίξει Βιερίνη και ο Στην επίθεση, οι Σβιτέρσκι και Ακπόμα παλεύουν για μια θέση στην Εντεκάδα, ενώ πίσω από την κορυφή θα τοποθετηθεί πιθανότατα ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ με τον Δημήτρη Πέλκα να έχει επίση πιθανότητε να ξεκινήσει στον κρίσιμο αγώνα του Πάοκα που θέλει την νίκη για να παραμείνει μόνο πρώτο στη βαθμολογία. Το μάτσα διευθύνει ο Τάσο Παπαπέτρου.